Λοιπόν, να δούμε λίγο το Ευαγγέλιο εδώ. Το Ευαγγέλιο το σημερινό, και ίσως κάνουμε και κάποια διασύνδεση με το χθεσινό, Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών, κατά Μάρκον κεφάλαιο 9, 7-31. Το καιρό εκείνο ο άνθρωπος της προσήρθε του Ιησού γονιπετών αυτό και λέγουν, «Διδάσκαλοι είναι κατ' των αιώνων προσέχοντα πνεύμα άλλαλων». Και όπου αν αυτόν καταλάβει, ρίσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντες αυτού και ξηραίνεται. Και είπαν τις μαθητές σου είναι αυτό εκβάλωση και ουκ ίσχυσαν. Ένας πατέρας ο οποίος φέρνει το παιδί του, το οποίο έχει πνεύμα άλαλο και πνεύμα δαιμονικό όπως φαίνεται εδώ, και όπου καταλάβει λέει το παιδί αυτό το πνεύμα από το αρπάξι, ρίσει αυτόν και αφρίζει και τον συγκλονίζει με διάφορες εκδηλώσεις ψυχοσωματικές και επιπλέον λέει το έφερα σε σένα διότι είπα στους μαθητές να το βγάλουν και αυτοί δεν μπόρεσαν. Δεν μπόρεσαν να το βγάλουν αυτό οι μαθητές. Ο δε αποκριθής αυτό λέγει λοιπόν ο Ιησούς, «Ω γενε άπιστος, έως πότε προς ημάς έσομε, έως πότε ανέξομε ημών, φέρετε αυτόν προς με». Τώρα το γενεάπιστος εδώ αναφέρεται πού? Αναφέρεται στον άνθρωπο αυτόν ή αναφέρεται στους μαθητές του? Αναφέρεται στους μαθητές του, αναφέρεται όμως και στον ίδιο. Γενεάπιστος και αυτός ο ίδιος έχει πρόβλημα πιστίας, θα το δούμε παρακάτω αυτό. Γενεάπιστος λοιπόν, και οι μαθητές σου κίσχυσαν, δεν μπόρεσαν να το βγάλουν. Θα δούμε παρακάτω γιατί δεν μπόρεσαν να το βγάλουν. Φέρετε αυτόν προς με. Και είναι αυτόν προς αυτόν. Και τον έφεραν. Και ειδών αυτόν ευθέως το πνεύμα εσπάραζεν αυτόν και πεσόν επί της γης, εκυλία το αφρίζον. Και μόλις τον είναι το Χριστό το πνεύμα, επειδή αισθάνθηκε ότι έχει έναν πολύ ισχυρότερο απέναντί του, άρχισε να καταλαμβάνει, να σπαράζει τον άνθρωπο αυτόν και να τον κάνει να κυλιέται κάτω. Λοιπόν, για να δείξει την εξουσία του, να δείξει πόσο πολύ τον έχει κυριεύσει, να δείξει πόσο ισχυρό είναι, έτσι. Και επιρώτησε τον πατέρα αυτού πόσος χρόνος εστίως του το γέγονε αυτόν, πόσο καιρός είναι που το έπαθε, λέει αυτός, παιδιόθεν, από παιδί. Και πολλές φορές τον έχει ρίξει μέσα στο νερό, και πολλές φορές το έριξε στη φωτιά για να τον καταστρέψει. Αλήτη δύνασε, βοήθησον ημίν σπλαχνιστής εφημάς. Κοιτάξτε αυτή την έκφραση εδώ, η οποία είναι χαρακτηριστική δύο πραγμάτων. Από τη μία φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι βαθιά απελπισμένος. Έχει τόσες φορές έρθει σε επαφή με το κακό που δεν πιστεύει ότι μπορεί το κακό αυτό να θεραπευτεί. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, αν τυχόν μπορείς να κάνεις κάτι, αν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, δεν είναι σίγουρος ότι μπορεί να κάνει κάτι. Μάλλον θα έλεγε κανείς ότι δύσκολα θα μπορούσε να κάνει κάτι οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τουλάχιστον έτσι όπως κανείς βλέπει τα πράγματα. Αν έχεις το παιδί σου έτσι από τα παιδικά του χρόνια, μέχρι την ενική του ηλικία, έτσι και σήμερα βλέπουμε το κακό και λέμε Θεέ μου, αν μπορείς να κάνεις κάτι. Λοιπόν, αν μπορείς να κάνεις κάτι σημαίνει ότι δεν βλέπω τη δύναμη του Θεού. Σημαίνει ότι δεν βλέπω αυτό που ο Θεός είναι. Δεν βλέπω αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά βλέπω μονάχα το κακό το οποίο είναι μπροστά μου. Το κακό, ξέρετε, έχει τη δυνατότητα να εντυπωσιάζει πάντοτε. Το κακό έχει τη δυνατότητα να καταλαμβάνει, ακριβώς επειδή είμαστε φύλαυτοι όλοι, είμαστε φοβισμένοι εκ των προτέρων. Μόλις λοιπόν δούμε κάτι φοβερό, η φοβερότητα μας καταλαμβάνει και μας καταβάλει αμέσως. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα ακούνε για την οικονομική κρίση, είναι καταβεβλημένοι. Έχουν ήδη καταβολή. Οι περισσότερες απεργίες και αυτές που γίνονται από το φόβο ότι κάτι θα πάθουμε. Ο φόβος ότι, ακόμα δεν το πάθαμε, θεώρησε να δώσει να μην το πάθουμε, αλλά πηγαίνουμε προς τα εκεί και
Ο φόβος, ο ναρκισσικός φόβος, είναι το πιο ισχυρό πράγμα. Αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να του αποσπάσεις, ξέρω εγώ, να τον εκβιάσεις, αρκεί να του περιγράψεις μια καταστροφή, ένα βασανιστήριο που θα υποστεί, μόνο με τη φαντασία ο άνθρωπος, επειδή είμαστε φύλαυτοι, καταβάλλεται και πτήσει και μαζεύεται. Μόλις του πεις θα πάθεις κακό, έτσι αμέσως, εκεί δεν χρειάζεται να το πάθει κιόλας. Λοιπόν, πόσο μάλλον λοιπόν όταν το κακό είναι και αυτό, όπως είναι στην περίπτωση αυτή εδώ. Καταβάλλεται ο άνθρωπος και λέει στο Θεό, αν μπορείς να κάνεις κάτι, κοιτάξτε πόσο δραματικό είναι αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός από πολύ ταυτιστεί με τη συμφορά του, που ουσιαστικά δεν βλέπει διεξόδους. Αν μπορείς να κάνεις τυχόν κάτι, κάνε το. Αν τυχόν μπορείς. Έτσι. Μπορεί και να μην μπορείς, οπότε με την ίδια ηρεμία θα έπαιρνε το παιδί και θα έφευγε. Αν έχετε συναντήσει ποτέ ανθρώπους πολύ απελπισμένους που σας λένε, ξέρω παρακαλώ βοήθησέ με, και είναι έτοιμος να ακούσει το όχι. Είναι έτοιμος να ακούσει το όχι και να φύγει. Έτσι. Σπλαχνιστής εφημάς. Τι ήταν να την πει αυτή τη λέξη. Η λέξη αυτή κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον του Χριστού. Είναι ακριβώς το ευαίσθητο σημείο του. Αν του έλεγε, κοίταξε, κάνε κάτι αν μπορείς, μπορεί να έλεγε δεν μπορώ, άφησέ με. Επειδή του είπε όμως σπλαχνιστής εφημάς, επειδή τον κέντρισε ακριβώς εκεί που πονάει, στην ευσπραχνία δηλαδή, στην αγάπη, στον πόνο που είχε τον άνθρωπο, αμέσως ο Χριστός παίρνει άλλη στάση. Έτσι, προσέξτε το σημείο αυτό. Δεν του ζητάει να κάνει ένα θαύμα ισχύως. Αυτό μπορεί να το αποφύγει ο Χριστός. Δεν το έχει ανάγκη να το κάνει. Του ζητάει την ευσπλαχνία. Έτσι. Παρά τα αυτά όμως, θέλει να τον παιδαγωγήσει κιόλας. Γι' αυτό του λέει, ή δει να σε πιστέψε, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Αν μπορείς να πιστέψεις, το βλέπει ότι δεν πιστεύει. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Ξαναρχόμαστε ξανά στο θέμα αυτό το φοβερό της πίστης, το οποίο ό,τι και να πούμε, πάντοτε παραμένει πολύ πράγμα που δεν έχουμε πει. Τι είναι αυτή η πίστη, πώς να πιστέψω. Μα είμαι βουτυγμένος στη συμφορά. Μα είμαι ταυτισμένος με το κακό που μου συμβαίνει. Μα έχει καταβάλει το κακό. Πώς θα μπορώ να πω εγώ ότι πιστεύω αυτή τη στιγμή και να το πω μόλι με την καρδιά. Είναι δυνατόν. Τι θα πει η Δήνα σε πιστέψει. Μα κάνε μου ένα θαύμα να πιστέψω. Το κάτω-κάτω. Γιατί δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Γιατί δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Εδώ θέλει λίγο να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα το πράγμα. Διότι βλέπουμε πράγματι ότι ο Χριστός εκεί που δεν υπάρχει πίστη δεν κάνει θαύματα. Σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου ου και πίεσε σημεία έτσι δια την απιστίαν αυτών. Παραδόξως θα λέει κανείς μα κάνε και σημεία για να πιστέψουν. Γιατί δεν κάνει σημεία. Προσέξτε είναι πολύ λεπτό το σημείο. Απιστία σημαίνει ότι δεν ζητώ τον Θεό αποκλειστικά και μόνον. Προσέξτε το αυτό. Άπιστος κανείς είναι και γίνεται όταν η αναζήτησή του είναι η αναζήτηση του θαύματος. Όταν ζητάει το θαύμα, τότε είναι άπιστος. Προσέξτε, τότε γεννιέται η απιστία και αμφιβάλλει για το θαύμα. Εάν ζητά το Θεό και εάν επομένως αρχίζει και ακουμπά το Θεό, δεν είναι πια άπιστος ως προς το θαύμα. Με εννοείτε τι λέω. Απιστία σημαίνει μία αναζήτηση του Θεού εδώ. Και γενικά έτσι παράγεται η απιστία. Η απιστία παράγεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν έχει τη μοναδική αφοσίωση, αφιέρωση, εκείνη την, θα λέγαμε, τη μοναδική στροφή της υπάρξεώς στο Θεό τον ίδιο. Και επομένως, αμφιβάλλει για τα έργα του Θεού στον κόσμο. Αμφιβάλλει ότι δεν τον ξέρει. Όταν στραφούμε στο Θεό, όχι για να μας κάνει θαύμα, αλλά γιατί είναι αυτός ο Θεός. Και γιατί είμαι εγώ το δημιούργημα και το πλάσμα του. Και γιατί είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο, το δημιούργημα να στρέφεται στο δημιουργό. Και γιατί τον ευχαριστώ για την ύπαρξή μου. Και γιατί του επιστρέφω την ύπαρξή μου. Ακριβώς ως δώρος αυτόν. Λοιπόν, όταν με τον τρόπο αυτό μπορώ να γνωρίσω το Θεό, τότε παράγεται αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη, την οποία αυτός πρώτος μου δείχνει, ο Θεός είναι πιστός στον άνθρωπο,
περιμένει το άνοιγμα αυτό του ανθρώπου, επειδή ο ίδιος κάνει το άνοιγμα αυτό σε αυτόν πρώτος. Όλη η ζωή του Θεού, όπως την ξέρουμε, είναι ένα άνοιγμα προς εμάς. Ένα άνοιγμα το οποίο εμφανίζεται και ολοκληρώνεται με την ενσάρκωση. Πώς το λέει σήμερα, πολύ μερός και πολύ τρόπος ελάλησε ημίν με τους προφήτες, με τους δασκάλους του Ισραήλ, με, ένα συνεχές άνοιγμα. Και ξαφνικά το υπέρτατο άνοιγμα, που είναι η υποστατική ένωση, που είναι η πρόσληψη της άκτιστης, της δημιουργίας από μέρος του Θεού. Αυτό το άνοιγμα είναι σαν να λέει ο Θεός ότι πιστεύει στον άνθρωπο, ότι πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι άξιος να ζήσει αιώνια, ότι πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι άξιος να θεωθεί, πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι άξιος να είναι ένα αιώνιο και ένα θείο κατά χάρη πλάσμα. Αυτή είναι η πίστη του Θεού στον άνθρωπο. Λοιπόν, η πίστη δική μου στον Θεό έρχεται σαν απάντηση σε αυτή τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Και κάνω και εγώ το ίδιο άνοιγμα. Και ζητάω τον ίδιον. Ζητάω τον ίδιον για τους λόγους που είπα παραπάνω. Όχι για να τον βάλω σε ένα σχέδιο ανάπτυξης δικής μου. Όχι για να τον βάλω να μου βρει, ξέρω εγώ, καλή νύφη, καλό γαμπρό, ή να μου βρει καλή δουλειά και να μου βρει. Όχι. Γιατί αυτά είναι πολύ μικρότερα του Θεού. Μπορεί να τα κάνει αυτά ο Θεός. Και του αρέσει να κάνει πολλά. Στη συνέχεια, όπως λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Θεός μπορεί να αναλάβει να γίνει και πατέρας και μάνα και αδελφός και αδελφή και ημάτιον, λέει, και ρούχο και τροφή και σκέπασμα και χρήμα και δουλειά και επάγγελμα και τα πάντα. Και τα πάντα μπορεί να γίνει για τον άνθρωπο. Θέλει όμως εκείνο το καθαρό το άνοιγμα. Εκείνο το πρώτο, την πρωτόνια λένε οι πατέρες, έτσι δεν λένε. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε να είναι αυτός. Αγαπήσει τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Όταν φτάσει ο άνθρωπος λοιπόν να καταλάβει ότι αυτού του είδους τη σχέση αξίζει ο Θεός, ότι δεν υπάρχει καμία άλλη σχέση που να είναι άξια του Θεού ενός τέτοιου Θεού, τότε ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται πιστός. Και τότε ζει το θαύμα συνεχώς. Δεν κάνει τότε θαύμα το Θεός, ζει ο άνθρωπος συνεχώς μέσα σε ένα θαύμα. Και όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν το νόημα και το σκοπό τους και όλα αυτά που συμβαίνουν γίνονται πράγματι αιτίες και αφορμές για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτόν τον οποίον ζητούμε. Έτσι εδώ στο σημείο αυτό λοιπόν, όταν λέει γενναία άπιστος και διαστραμμένη, δεν είναι μια αντίφαση. Κάνε μας θαύμα να πιστέψουμε. Όχι. Θυμάστε το πασίγνωστο αυτό περιστατικό με τον πατέρα Παΐσιο, που πήγε κάποιος νεαρός και του είπε «Κάνε μου ένα θαύμα». Και του είπε αυτός «Α, σου κόψω το κεφάλι, να φέρω το μαχαίρι, να το ξανακολλήσω». Λοιπόν, αυτό δείχνει, ξέρετε, αυτός παράνοιξε στο Θεό θα έλεγε «Κάνε το μου πάτερ». «Κάνε το μου πάτερ». Με τη ζωή μου ζητάω το Θεό τον ίδιο, δεν βάζω κάτι λιγότερο. Δεν είναι ότι θέλω α, β, γ, δ τα πράγματα και το Θεό. Θέλω το Θεό. Και μετά όλα τα άλλα και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, λόγια του Χριστού. Και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Σε τρίτο πρόσωπο. Δεν λέει καν θα σας τα προσθέσω. Σαν να λέει θα γίνουνε μόνα τους μωρέ αυτά. Θα γίνουνε μόνα τους. Θα γίνουν μόνα τους. Αυτό θα γίνουν μόνα τους. Θυμάμαι μια φορά ήμουν νέος, κληρικός, και είχα χίλια βάσανα στο κεφάλι μου κι εγώ προς πολύ και σκεφτόμουν πώς θα γίνει τώρα, πώς θα γίνει τώρα, πώς θα γίνει τώρα και συνέβη ένα ηλικιωμένο ιερέα σε ένα μοναστήρι ο οποίος με είδε έτσι ανήσυχο και με πλησιάζει και μου λέει «Τι στεναχωριέσαι, όλα αυτόματα θα γίνουν μόνο τους» μου λέει. Το κοίτα να δεις. Καταλαβαίνετε. Στεναχωριέται ο άνθρωπος διότι παίρνει στα χέρια του τη ζωή του, τον κόσμο και το Θεό τον ίδιο. Και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει ο ίδιος να τα συναρμόσει αυτά, να τα βάλει μεταξύ τους να δουλέψουν και πώς θα τα βάλω και πώς θα κάνω και πώς. Με τον τρόπο αυτό η μέριμνα μας διασπά. Γι' αυτό και οι πατέρες είπαν ότι είναι εικόνα της κολάσεως. Η μέριμνα είναι εικόνα της κόλασης. Μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να στραφεί στο Θεό ολοκληρωτικά και με τον τρόπο αυτό να δει, να διευθετείται η ζωή του. Φυσικά θα έχει μια μέριμνα, μια μικρή φροντίδα, όχι μέριμνα. Αλλά θα δει ότι δια του Θεού τακτοποιείται και η ζωή μας.
Καταλάβατε. Και τότε θα έχει κερδίσει και το μέγα δώρο της πίστης. Γι' αυτό εδώ μέμφεται ο Χριστός τους απίστους. Όχι γιατί, ξέρω εγώ, είναι κακοί άνθρωποι, αλλά διότι δεν κατάλαβαν την αξία που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο. Το πόσο σημαντική, το τι σχέση αρμόζει το Θεό. Το τι κομμάτι του εαυτού μου πρέπει να του δώσω, το καλύτερο. Ό,τι έχω και δεν έχω, καλύτερο και περισσότερο. Και μόνο τότε θα μπορέσω να είμαι μετά του Θεού και να καταλάβω το Θεό και να ζήσω το Θεό, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι. Λέει λοιπόν, ήδη να σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Γιατί είναι πάντα δυνατά το πιστεύονται, γι' αυτό το λόγο που είπα, γιατί ο πιστός είναι αυτός που ξέρει. Ο πιστός είναι αυτός που έχει το Θεό. Και όταν έχει το Θεό, και στο βαθμό που έχει το Θεό, διότι θα πει κάποιος, εγώ λίγο είμαι έτσι και λίγο αλλιώς. Έτσι είναι πράγματι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Μέχρι να φτάσει κανείς να είναι ή το ένα τελείως ή το άλλο τελείως. Κάποια στιγμή. Και ή να λέει, έτσι, περπατάω πάνω στα κύματα, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν καταλαβαίνω, δεν φοβάμαι. Να κολλήσει ο ουρανός και η γη, έλεγε ένας Σαββάς στο γεροντικό. Να κολλήσει ο ουρανός και η γη, δεν φοβάμαι. Γιατί δεν φοβάμαι? Γιατί ξέρει το Θεό, γνωρίζει το Θεό, ξέρει τι πράγμα είναι να γνωρίζει το Θεό. Ο μεγαλύτερη ευεργεσία στη ζωή αυτή. Ό,τι μεγαλύτερο, ό,τι ωραιότερο, ό,τι βαθύτερο. Διότι εκεί ο άνθρωπος αποκτά τη βαθιά ειρήνη, τη βαθιά γαλήνη και τη βαθιά ελευθερία. Επειδή ξέρει τα πράγματα του Θεού, ήρθε να με βρει προχθές ένα παιδί και μου λέει, ένας φοιτητής μου λέει, Πάσχο, έχω έμονες ιδέες, μου λέει. Και έχω άγχος φοβερό. Και έπαιρνε και φάρμακα. Λοιπόν, και του λέω, ο άνθρωπος και ο Θεός είναι ενωμένοι έτσι, δεν χωράει τίποτα ανάμεσά τους. Και άρχισε να εκπνέει, και να αναπνέει με τόση ευχαρίστηση. Τι είναι αυτά που μου λέτε, λέει, δεν μου τα είπε κανείς άλλος μέχρι τώρα. Καταλάβατε, υποφέρει ο κόσμος. Εμείς όμως αυτά τα γνωρίζουμε, υποτίθεται, έτσι δεν είναι? Και ευθέως κράξας ο πατήρ του πεδίου, μετά δακρύων έλεγε. Εδώ ο άνθρωπος αυτός, καλλιεργημένος από τη μεγάλη συμφορά του. Γιατί οι συμφορές μας καλλιεργούν. Είχε μια μεγάλη αυτογνωσία. Αν ήταν κανένας φαρισαίος, στο σημείο αυτό θα έλεγε, εγώ, ξέρεις τι πίστε έχω εγώ, βρε, πώς τολμάς και μου λες? Τι είναι αυτά που μου λες τώρα, τολμάς και μου λες εσύ, ποιος είσαι, ένας προφήτης? Εγώ ξέρεις ποιος είμαι όμως. Εγώ νηστεύω δις του Σαββάτου, εγώ πήγα στην ΟΝΟ προχθές και του δώσα ένα βόδι και πήγα και τις προάλλες και έκανα και εκείνο και έκανα και τ' άλλο. Εσύ μιλάς σε μένα. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για το Θεό? Εμένα λες άπιστο. Προσέξτε. Όπως θα λέγαμε πιθανώς κάποιοι από εμάς. Κοιτάξτε όμως εδώ, αυτός είναι έτοιμος από τη συμφορά τη μεγάλη την οποία έχει. Και κράξας ο πατήρ, με τα δακρύων έλεγε αυτή τη φοβερή φράση, η οποία είναι σαν να γράφτηκε για την εποχή μας. Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Με εκ πρώτης όψης είναι μια παράλογη φράση. Πιστεύω και δεν πιστεύω, του λέει. Πιστεύω, αλλά με κατατρώει η απιστία. Πιστεύω, αλλά η απιστία είναι αυτή η οποία με κυριαρχεί. Θέλω να πιστέψω και δεν μπορώ. Καταλάβατε. Σήμερα όλοι έτσι είναι οι άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι. Θέλω να πιστέψω, σου λέει, αλλά δεν μπορώ. Έχει φροντίσει ο διάβολος και του έβαλε στο μυαλό, ξέρω εγώ, το βατοπέδι, το σινά, το α, το β, όλα μέσα. Και σου λέει, ναι, όλοι οι παπάδες είναι κλέφτες. Όλοι οι παπάδες είναι στραβοί. Όλοι, λοιπόν, κάτσε και πού είσαι εσύ. Κάτσε, εσύ είσαι ο μόνος καλός, μόνος τέλειος, δεν είσαι? Όλοι τέλειοι είναι αυτοί. Καταλάβατε. Όλοι. Είναι το δείγμα της έσχατης μικρότητας αυτό του ανθρώπου. Τι με νοιάζουν εμένα οι παπάδες? Παπάς είμαι ο ίδιος. Κανένα παπά δεν, κανένας παπάς δεν με νοιάζει. Αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Εγώ γιατί έγινε παπάς? Εσύ γιατί είσαι πιστός? Για τον τάδε παπά έγινες πιστός? Για το Θεό σου έγινες πιστός? Το Θεό σου θα πας? Ναι ή όχι? Και παπάδες και δεσποτάδες όλοι αυτοί, το πολύ πολύ να βοηθήσουν. Αν δεν μπορούν, να κάτσουν στην άκρη. Ποιος σου είπε ότι εσύ θα τους σώσεις? Θα τους κάνεις καλούς αυτούς και θα γίνεις καλός εσύ? Δεν κατάλαβα. Και πώς θα τους κάνεις καλούς, αφού είναι ελεύθεροι να είναι κακοί? Και στραβή και Θεός στραβή, όσο θέλουν θα είναι.
εγώ θα τους κάνω καλούς. Δηλαδή, εγώ θα χάσω το Θεό, θα χάσω τον καιρό μου, θα χάσω τη ζωή μου. Για να γίνει καλός πρώτα ο τάδε διάκος στο τάδε μοναστήρι και μετά εγώ θα αποφασίσω να θα γίνω καλός κι εγώ. Προσέξτε γιατί μας εξαπατά ο διάβολος με τέτοιες ανοησίες. Και χάνουμε τη ζωή μας, χάνουμε τον εαυτό μας, χάνουμε την ίδια μας την ευτυχία. Έτσι. Πιστεύω, Κύριε, λοιπόν, βοήθη μου την απιστία. Είμαι γεμάτος από σκάνδαλα, προς το σκανδαλισμένος, θα έλεγε, με τη δική μας γλώσσα. Το τάδε σκάνδαλο, το δίνα σκάνδαλο, δεν μπορώ. Θα ήθελα να πιστέψω, αλλά δεν μπορώ. Προσέξτε κάτι. Η συνέχεια του Ευαγγελίου δείχνει ότι του Χριστού δεν του αρέσει και τόσο αυτό. Δεν λέει ο Χριστός ότι λέει, κοίταξε παιδί μου καλό, θα σε βοηθήσω εγώ να πιστέψεις. Όχι. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Ειδών ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επιτίμησε το πνεύματι, ήδη προερχόταν και όχλος πολλής για να γίνει πανηγύρι, και του λέει να κάνω αυτό που πρέπει τώρα. Τον βάζει στην άκρη έτσι. Δεν του λέει θα σε βοηθήσω να πιστέψεις. Δεν του λέει καλά είσαι έτσι όπως είσαι. Καλά σκανδαλίστηκες έτσι από το βατοπέδι καημένο μου. Κάθεσαι έτσι εδώ και μισείς τους πάντες και τα πάντα και έχεις απορρίψει και το Θεό και τους Αγίους τα πάντα. Καλά έκανες. Δεν του το λέει αυτό. Δεν τον δικαιώνει. Προσέξτε τι σας λέω εδώ γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δεν του λέει καλός είσαι δίψυχος. Καλός θες να πιστέψεις και δεν μπορείς. Καθόλου δεν το λέει αυτό. Τον σπλαχνίζεται στη συμφορά, τον σπλαχνίζεται στη μερικότητα, στο αδιέξοδό του, στην τύφλα που έχει. Είμαι σαφής. Ειδών ότι επισυντρέχει ο όχλος, επειδή έρχεται μαζεύεται ο όχλος, ας κάνω αυτό, θα κάνει αυτό που του υπαγορεύει η ευσπλαχνία του. Θα κάνει αυτό που του υπαγορεύει η ευσπλαχνία του. Για τον άνθρωπο αυτόν, για τα δάκρυα που είχε, για τη συντριβή που είχε, για τη συνειδητοποίησή του ότι ουσιαστικά είναι ένας άπιστος, ότι θέλει να πιστέψει και δεν μπορεί, χωρίς να δικαιώσει την κατάσταση αυτή, το ξαναλέω, χωρίς να του πει δίκιο έχεις καημένε μου, σε σκανδάλισαν καημένε μου. Όχι, δεν το λέει αυτό. Θα μπορούσε να αρχίσει εδώ να κατηγορεί και να λέει «Ουέι μην φαρασέι, υποκριτέ, ξέρω εγώ, ουέι μην, σκανδαλίσαμε τον φτωχό άνθρωπο». Καταλάβατε, το λέει σε άλλη περίπτωση, αλλά δεν το λέει εδώ. Που σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε αυτός να είναι στην κατάσταση αυτή. Τίποτε δεν δικαιολογεί την κατάσταση αυτή. Και να είμαστε σε αυτό πάρα πολύ προσεκτικοί. Ειδών δε ο Ιησούς επισυντρέχει όχλος, επιτίμησε το πνεύμα το καθάρτο λέγον αυτό, το πνεύμα το άλλον και οφών, εγώ σοι επιτάσσω. Ούτε όνομα, ούτε τίποτα. Ξέρεις εγώ, ο ανιψιός του τάδε, ο θείος του τάδε, εγώ. Εγώ είναι όλα εκεί μέσα. Ο μόνος που έχει δικαίωμα να λέει εγώ, ο Θεός. Βγες από εκεί πέρα. Και κράξαν και πολλά σπαράξαν, αυτόν εξήλθε και γένατος είναι νεκρός. Ώστε πολλούς λέγει είναι ότι απέθαναν. Εύκολη πάντα ο όχλος εκεί. Στις αποφάσεις πέθανε. Πέθανε. Δεν πέθανε. Αυτό που έγινε ότι βγήκε το δαιμόνιο από μέσα. Και ο άνθρωπος, επειδή δεν έχει δική του ζωή, επειδή ο ίδιος κινείται από το δαίμονα το σύνορα, είναι ως νεκρός. Φαίνεται σαν να μην ζει έτσι. Καμιά φορά γίνεται κανείς πιστός και έρχονται οι φίλοι του, οι πρώην, και του λένε, βρε παιδάκι μου, πώς ήσουν ένας ζωντανός άνθρωπος και πώς κατάδυσες τώρα. Τι κάνεις τώρα, όλο εκκλησία πας. Ζωή είναι αυτή που κάνεις. Και εκκλησιές και προσευχές και λοιπά, τι χάλια είναι αυτά. Σαν νεκρός έγινες. Ναι, αλλά βγήκε το πνεύμα από μέσα μου, το κοφώνα. Και το έχεις εκεί. Και σε χοροπηδάκι σε πηγαίνει όπου θέλει. Και αυτό που λες ζωή δεν είναι ζωή, αλλά είναι η κόλασή σου από τώρα. Και δεν έχεις. Δεν είσαι αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι νεκρός. Ο δε Ιησούς κρατήσει αυτόν τη σχηρό, ήγερεν αυτόν και ανέστη. Τον έκαμε έτσι και τον σήκωσε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αληθινά ζωντανός. Έχει πλέον άλλη δύναμη να στηρίζεται. Έτσι. Και έρχονται οι μαθητές μετά από όλα αυτά και του λένε, «Διατί μη σου κυρινήθημεν εκβαλήν αυτό, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε.
Μα γιατί πήγατε να το βγάλετε, γι' αυτό δεν μπορέσατε να το βγάλετε. Γιατί ακριβώς δεν γνωρίζετε τι ακριβώς είμαι εγώ. Και δεν γνωρίζετε ακριβώς πώς γίνεται ένα θαύμα και τι είναι ένα θαύμα. Ένα θαύμα δεν είναι, είπαμε πριν, μια έκρηξη φαντασμαγορική δύναμης. Το θαύμα είναι αυτό που αφήνει η παρουσία του Θεού όταν περνάει ο Θεός και φεύγει. Όταν περνάει από τη ζωή μου ο Θεός, αφήνει κάτι πίσω του. Αυτή η σκόνη είναι τα θαύματα. Δεν είναι τα θαύματα ο σκοπός. Το θαύμα είναι η παρουσία, είναι το πέραν αυτό. Και σου λέει βέβαια και εμείς, τούτο το γένος σου ετουδενή δύναται εξαιρθήν η μία προσευχή και νηστεία. Σαν να τους λέει ότι είστε άπιστοι. Προσευχή και νηστεία κάνει μόνο ο πιστός. Ή όχι. Είδατε κανένα άπιστο ποτέ να κάνει προσευχή και νηστεία? Όχι. Δεν τους λέει ότι είστε άπιστοι για να μην τους μπερδέψει. Θα τους έλεγε είστε άπιστοι κι εσείς μου, αρέσει σαν και αυτό, ναι. Και εσείς δεν ξέρετε τι θέλετε. Αλλά δεν τους το λέει διότι θα μπερδευόντουσαν πάρα πολύ. Θα λέγανε τι άπιστοι. Εμείς τα αφήσαμε όλα, εξακολουθούμε. Εμείς είμαστε άπιστοι. Τι είναι αυτά που μας λες? Και τους λέει δεν κάνετε προσευχή αρκετή και νηστεία. Σαν τους λέει δηλαδή ότι δεν πήρατε χαμπάρι κι εσείς γιατί πράγματα είμαστε εδώ παρέα όλοι. Και για ποιο σκοπό είμαστε μαζεμένοι εδώ? Γιατί όποιος σας είπα έχει αυτό, αυτός κάνει και προσευχή και νηστεία και δεν ξέρω τι άλλο κάνει και πολλά άλλα κάνει. Επειδή ακριβώς είναι η γνώση του Θεού η ίδια που του τα υπαγορεύει αυτά. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει λίγο από Θεό και να μην κάνει λίγο προσευχή, δεν μπορεί. Ή προσευχή θα κάνει και Θεό δεν θα γνωρίζει, ή θα Θεό θα γνωρίζει και θα κάνει προσευχή. Και με την προσευχή θα γνωρίζει πιο πολύ το Θεό. Και μετά το ίδιο είναι και η νηστεία, η οποία έχει πάρα πολλά επίπεδα. Λοιπόν, και είναι πολλά πράγματα μαζί. Δηλαδή είναι μια κατάσταση περιεκτική συγκέντρωση στο λόγο του Θεού. Αυτό είναι η νηστεία. Δεν είναι μια ξερή εξωτερική πράξη, η οποία δεν χρειάζεται το Θεό για να γίνει. Δεν είναι μια δίαιτα. Εντάξει, τι είναι η νηστεία? Είναι μια συγκέντρωση σε αυτό που λέει ου και πάρ το μόνο ζήστε άνθρωπος. Μια συγκέντρωσή μου στο θέλημα και στην πραγματικότητα της παρουσίας του Θεού. Που κάποια στιγμή κάνει δυνατό να ζήσω και χωρίς την πολυτέλεια της τροφής. Ή την τροφή ως πολυτέλεια, ξέρω εγώ. Έτσι. Και εκεί ήρθαν εξερθώντες παραπορεύοντες της Γαλιλαίας και εκεί ήρθαν οι νατής γνώ. Και δεν ήρθε κανένας να ξέρει. Έθελε κανένας να ξέρει που βρίσκεται και τι κάνει. Γιατί δεν ήθελε να ξέρει που βρίσκεται και τι κάνει? Για τον ίδιο το λόγο που και οι Άγιοι, οι σύγχρονοι Άγιοι που γνωρίσαμε, ήταν απογοητευμένοι στο σημείο αυτό. Διότι όλοι πηγαίνανε για να κάνουν θαύματα οι Άγιοι αυτοί. Και έτσι. Του πηγαίνανε για να κάνει θαύματα. Δεν ενδιαφερόντουσαν για καμιά αλλαγή. Ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ όμως να βάλουν το Θεό στη δική τους σκέψη και ζωή και στα σχέδιά τους. Ε? Παράλληλα το παιδί μου να το κάνει καλά, να περπατεί, να τον έχω να δουλεύει, να φτιάξουμε τα χωράφια μας. Τη βασιλεία του Θεού ελληνικία εν δυνάμει όμως δεν ενδιαφέρονται να τη δουν έτσι. Ακριβώς γι' αυτό δεν θέλει να ξέρει ο Θεός. Ο Χριστός δεν θέλει να ξέρουνε οι πολλοί ότι κάνει θαύματα. Διότι τα θαύματα δεν είναι ο σκοπός του. Τα θαύματα παραπλανούν όλους αυτούς τους ολιγόπιστους. Τους κάνουν πιο πολύ ολιγόπιστους παραδόξους. Πάμε εκεί. Έτσι πηγαίναν στον πατέρα Πορφύριο και του λέγανε βρες μας θησαυρούς. Θα σου δώσουμε να φτιάξεις και το μοναστήρι εσύ. Βλέπεις κανένα θησαυρό εκεί που βλέπεις τα νερά, του λέγανε. Έτσι, ο πατήρ Ιάκωβος στην Εύβοια, τον έπαιρνε μισή Ελλάδα. Ποιον θα παντρευτώ, ποια θα παντρευτώ? Το ίδιο τον πατέρα Παΐσιο. Σαν ήταν μέντιουμ οι άνθρωποι. Και πηγαίνανε και τους λέγανε, και αυτό σήμερα έχουμε μια σιγή των μεγάλων αυτών μορφών. Και δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα γίνει, διότι οι άνθρωποι τα καλά του Θεού τα θέλουν, το Θεό δεν θέλουν όμως. Καταλάβατε, θέλουν ένα άνθρωπο ο οποίος να έχει το προορατικό, όλοι θέλουν, όλοι οι χριστιανοί, να μου βρεις έναν άνθρωπο που να έχει προορατικό και έναν που να έχει διορατικό, να μου τα λέει όλο αυτό, σε μην κάθομαι εγώ να λέω τίποτα. Και μου θα στα πει τι έγινε. Όλη αυτή η μέγιστη ιδιοτέλεια θα σε κάνει πιο πολύ πιστό ή πιο πολύ άπιστο άραγε. Ας μην τα έχουμε τουλάχιστον αυτά, να μην κατακρινόμαστε κιόλας. Και όταν υπήρχαν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι, υπήρχαν πάρα πολλοί που τους ενέπαιζαν και τους θεωρούσαν απροϊκούς και γύρτες και ασήμαντους. Διότι αυτοί ήξεραν, ενώ αυτοί δεν ξέρανε. Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
Και αντί λοιπόν για θριάμβους και για θαύματα και πάμε Κύριε να μας δουν και άλλοι και πάμε Κύριε να εγκαθιστήσουμε τη Βασιλεία του Θεού που του λέγανε μαθητές μπρος. Τι λέτε εσείς, τι λέει εδώ, έλεγε αυτής ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται η ισχύρα των ανθρώπων και αποκτενούσε αυτόν και αποκτανθεί στη τρίτη μέρα να στήσεται. Αυτός έλεγε τα δικά του. Ότι κοιτάξτε θα παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου και θα ναι και λοιπά και τη τρίτη μέρα να στήσεται και αποκτανθήσετε, να σκοτώσουν οι άνθρωποι. Πράγματα κατανόητα για τους μαθητές. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συλλάβει αυτή τη σύγκρουση του Θεού και του κόσμου. Δεν είναι ο Θεός στα μέτρα μας. Του προτείνουμε συνέχεια να γίνει ασήμαντος σαν και εμάς. Του προτείνουμε να κάνει αυτά που μας αρέσουν και δεν τα κάνει αυτός. Και μας λέει θα κάνετε εσείς αυτά που κάνω εγώ, γιατί μόνο αυτό είναι η απάντηση στο δράμα του ανθρώπου. Αλλιώς, έτσι, θα γίνει και ο Θεός ένας από εμάς, θα κάνει ένα γραφείο για ρουσφέτια και θα πηγαίνουμε στο μεδιορισμό, παντριά, λαχείο, αυτοκίνητο καλό, δεύτερο, τρίτο. Θα του προσφέρουμε και εμείς ρουσφέτια, θα του καρφώνουμε τους αμαρτωλούς, Στο τάδε σπίτι, Κύριε, αν τυχόν να το πρόσεξες, είναι κάποιος που καθόλου δεν νηστεύει. Σίγουρα πράγματα. Τέτοιο Θεό θέλουμε. Και ο Θεός αυτός θέλει να μας βγάλει από το μηδέν αυτό στο οποίο βρισκόμαστε. Έτσι, από το θάνατο στον οποίο βρισκόμαστε. Και δεν είναι σκοπός το θαύμα, το ξαναλέω. Το θαύμα είναι μία πόρτα. Αλλά το θαύμα είναι και αυτό αποτέλεσμα μιας στάσης. Η στάση έχει σημασία. Ουχή οι δέκα εκαθαρίστησαν. Ιδέα νέα πού. Πού είναι οι υπόλοιποι εννιά λεπροί. Δηλαδή η υγεία ήταν αυτό ότι θα ζεις πέντε χρόνια ακόμα. Αυτό είναι το περιεχόμενο της υπάρξεώς. Ασήμαντε. Ασήμαντε άνθρωπε. Το ότι θα ζεις πέντε δέκα χρόνια ακόμη. Αυτό είναι όλο. Συνάντησες αυτόν που σου προσφέρει αιώνια ζωή εδώ και τώρα. Και αυτό το πράγμα που σου προσφέρει η αιώνια ζωή, το προσφέρει ξαφνικά καταρχήν με τη μορφή της θεραπείας αυτής. Σαν να σου λέει δεν υπάρχει για μένα αρρώστια από τη ζωή ή το θάνατος. Είμαι πέρα από αυτά. Επήγαινε να τον ευρύς. Όχι. Θαύμα και μετά δεύτερο θαύμα. Και τρίτο θαύμα και να ζω μέσα στα θαύματα. Και να είμαι άπιστος. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η φοβερή κουβέντα στο Ευαγγέλιο που λέει ο Χριστός θα έρθουν κάποιοι λέει και θα μου λένε Κύριε, Κύριε, εν το ονόματι σου επιείσαμε τέρατα και σημεία και θα πω ουκίδα ημάς. Δεν σας ξέρω. Όσοι θέλει λοιπόν ο πίσω μου ερθύν, επειδή έχουμε λίγη ώρα, έτσι δεν είναι. Να συνεχίσουμε πάνω στο θέμα αυτό του τι είναι αυτή η πίστη για την οποία λέμε. Είναι το Ευαγγέλιο τώρα της προηγουμένης Κυριακής. Δύο λόγια μόνο γιατί συνδέονται τα δύο αυτά. Όσοι θέλει ο πίσω μου ερθεί να παρνησά στο εαυτόν και αρά τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Αν θέλει κανείς να ακολουθήσει τον δρόμο τον οποίο ακολουθώ, κοιτάξτε να δείτε τι δρόμος είναι αυτός. Απαρνησά στο εαυτόν. Όχι να εγκαθιδρύσει τον εαυτό του και να δοξάσει τον εαυτό του και να ομορφύνει τον εαυτό του και να ισχυροποιήσει τον εαυτό του. Αλλά απαρνησάς το εαυτό. Απαρνησάς το εαυτό. Γιατί αυτό που κάνει ο Χριστός για μένα αυτή είναι αυτό το πράγμα, αυτή η απάρνηση. Δεν έχει ανάγκη αυτή την κάθοδο ο Χριστός προς εμένα. Έτσι. Είναι το μυστήριο με το οποίο μαθαίνω τον τρόπο του Χριστού. Η αγάπη δηλαδή. Την αγάπη. Απαρνούμε τον εαυτό μου. Απαρνησάς το εαυτό. Και αρά τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Ο σταυρός αυτός είναι ο σταυρός που διαλέγω εγώ, δεν είναι ο σταυρός απλά που διαλέγω τον σηκώσω σταυρό. Δεν είναι μια συμφορά η οποία ούτως ή άλλως θα συμβεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουν συμφορές. Υπάρχει ειδικός σταυρός σε αυτούς που ακολουθούν τον Χριστό. Μόλις θα τον ακολουθήσω και θα απαρνηθώ τον εαυτό μου, αμέσως έχω στα χέρια μου το σταυρό μου. Η απάρνηση του εαυτού μου είναι ο σταυρός. Και οτιδήποτε συνοδεύει αυτό το πράγμα στη συγκεκριμένη ζωή του συγκεκριμένου ανθρώπου. Απαρνησάς το εαυτόν, άρα το σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ακολουθεί τον, όχι μπροστά ούτε δίπλα. Από πίσω.
και όσαν θέλει την ψυχή να αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Όταν απολέσει την ψυχή να αυτού ένα και νεμό και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, να σώσει την ψυχή του, όποιος θέλει να σώσει αυτό το στάτους όλο το οποίο μέσα μας είναι τόσο πολύτιμο και συνδέεται με τον αρχισμό μας, έτσι, και είναι το όνομά μας, η επιφάνειά μας, είναι αυτό το οποίο θέλουμε να είμαστε, αυτό το προσωπείο το οποίο φορούμε, έτσι, αυτό το εαυτός ο ψεύτικος. Όποιος θέλει να το σώσει αυτό το πράγμα, αυτό το χάσει, θα χάσει και αυτό που είναι από πίσω, την αληθινή του ζωή, δηλαδή. Αλλά όποιος το χάσει αυτό, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα το σώσει. Να το χάσει, ναι, να το χάσει για να τηρήσει τις εντολές, να το χάσει για να ακολουθήσει τον Χριστό, να το χάσει για να είναι αυτό το οποίο πράγματι είναι ο Χριστός προς τον κόσμο. Δηλαδή ένας χαμένος, όχι ένας κερδισμένος. Κάποιος ο οποίος συγχωρεί είναι ένας χαμένος. Κάποιος ο οποίος είναι ελεήμων και μόνο ελεήμων είναι χαμένος. Κάποιος ο οποίος είναι πτωχός στο πνεύμα είναι ένας χαμένος. Όταν όλοι επιδεικνύουν τα προσόντα, τα χαρισματά τους, έτσι. Λοιπόν, χάνει κανείς τον εαυτό του και τον βρίσκει. Τι δώρο ωφελεί στον άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Όταν λέει εδώ την ψυχή του, εννοεί το νόημα της ζωής του, το έχουμε ξαναπεί. Αν χάσει κανείς το νόημα της ζωής του, τι σημαίνει να κερδίσει τον κόσμο όλο, τι να τον κάνει στον κόσμο, αν σου λείπει αυτό το νόημα. Αν σου λείπει αυτό το, θα λέγαμε, εσωτερικό, εσωτερική σου αλήθεια. Τι να τον κάνει στον κόσμο. Και θα δώσει αντάλλαγμα να το χάσει. Που είναι το νόημα της ζωής και του θανάτου, γιατί είναι και θάνατος από πίσω. Ως γάρα αν επισυνθεί με και τους αιμούς λόγους, εν τη γεννάτη Μιχαλίδη και Μαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επισυνθίζεται αυτόν όταν έρθει τη δόξη του Πατρός αυτού, μένα των αγγέλων των Αγίων. Όποιος τυχόν με ντραπεί, λέει, αυτά που λέω και αυτά που σας λέω τώρα, μέσα στη γενιά αυτή την Μιχαλίδα και την Αμαρτωλή, θα τον ντραπώ κι εγώ κάποια στιγμή. Έτσι, διότι αυτό που υποβάλλει ο σημερινός κόσμος είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια κρατέωση του εγώ, μια κρατέωση του αισθήματος της αυτάρκειας, μια κρατέωση, μια δόξα του ανθρώπου και όχι αυτή η αδοξία του να είσαι πιστός σε ένα θέλημα του Θεού που έχει σταυρό για σένα. Και έλεγε αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ την έστω νόδο ειστικότων, είτε να σου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδες τη Βασιλεία του Θεού ελληθίαν εν δυνάμει. Μία σκέψη είναι εδώ ότι αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι θα δουν τη μεταμόρφωση σε λίγες ημέρες από εκείνη τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι αναφέρεται σε όλους αυτούς οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο του Σταυρού. Μόνο αυτοί που ακολουθούν τον δρόμο του Σταυρού είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν την Βασιλεία του Θεού ελληλυθίαν εν δυνάμει. Βλέπουν αυτοί δηλαδή τη μεγάλη, πρέπει να το πω έτσι, την ιότητα και την πατρότητα, την ιότητα τη δική τους, το Θεό, το Θεό ως Πατέρα. Είναι οι πιστοί αυτοί, οι οποίοι βλέπουν τη Βασιλεία του Θεού σε κάθε τους βήμα, από ένα σημείο και πέρα. Καταλαβαίνουν τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Αισθάνονται τη Βασιλεία του Θεού βήμα προς βήμα. Ποιοι αυτοί οι οποίοι, γι' αυτό διάβασα όλο το μικρό αυτό Ευαγγέλιο, μπαίνουν στον κόπο του Σταυρού. Ο κόπος του Σταυρού είναι ο κόπος του πιστού, είναι ο δρόμος του πιστού. Μόλις κανείς καταλάβει ότι ο Θεός με αφορά, αμέσως το δεύτερο πράγμα που καταλαβαίνει μαζί με το πρώτο είναι ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να χάσω από πάνω μου και κάτι καινούργιο που πρέπει να αποκτήσω για να είμαι κατάλληλος για αυτόν τον δρόμο, για αυτή την Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις ένδυμα γάμου, όπως το λέει αλλού. Καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι έτοιμος για μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό το πράγμα αμέσως οδηγεί στην
στον δρόμο του Σταυρού, στον δρόμο της απέκτησης, στον δρόμο της μετανοίας, στη μετάνοια, και η μετάνοια είναι μια κατάσταση η οποία μας οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού, ελληνική εν δυνάμει, εδώ και τώρα. Θα μπορούσα να πω ότι η άρση του Σταυρού έχει και ένα άλλο όνομα και το όνομα αυτό λέγεται μετάνοια. Γιατί δεν είναι απλώς ο Σταυρός, ο οποίος είναι μια συμφορά, η οποία σου δίδεται για κάποιο λόγο. Είναι η μετάνοια στην πραγματικότητα, κομμένη και αραμένη στα μέτρα σου. Ναι ή όχι. Είναι αυτό που σου δίνεται για να θεραπευθείς εσύ προσωπικά. Για να μπεις εσύ προσωπικά στον δρόμο της μετάνοιας. Αυτό είναι ο Σταυρός. Και μπαίνοντας στον δρόμο της μετάνοιας, αμέσως αισθάνεσαι τη Βασιλεία του Θεού. Σε αυτή την κατάσταση τη σταυρική. Σε αυτή την κατάσταση της αδυναμίας. Γιατί ξέρετε, ο μετανόν δεν έχει εξωτερικά μεγάλες δυνάμεις. Ο μετανόν δεν είναι οπωσδήποτε κάποιος ο οποίος θα κόψει τον κόσμο στα δύο εξωτερικά. Εκτός αν είναι πολύ πρικισμένος άνθρωπος, μπορεί να έχει και μετάνοια, ας πούμε, και κάτι, μια τέτοια επίδοση. Συνήθως ο μετανόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατά κόσμο δεν είναι στην ύψιστη δυνατή, ας το πούμε έτσι, δραστηριοποίηση. Υπό αυτή την έννοια είναι σε μια κατάσταση η οποία μοιάζει με την νέκρα του ανθρώπου αυτού από τον οποίο έβγαλε ο Χριστός το δαιμόνιο. Μοιάζει να είναι μια ατελέσφορη κατάσταση. Όποιον δει κάποιος μετανοούντα εξωτερικά, μπορεί και να σκεφτεί ότι αυτός ο καημένος κάτι έπαθε. Όμως, σε αυτή την κατάσταση, μπορεί κανείς να δει τη Βασιλεία του Θεού ηλικία δυνάμει. Δηλαδή, μπορεί να δει πράγματα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες, υπό άλλες συνθήκες δεν θα έβλεπε. Και αυτά τα οποία θα δει είναι αυτά που τον κάνουν αληθινά πιστό, δηλαδή είναι αυτά που τον κάνουν άνθρωπο του Θεού. Είναι αυτά που τον κάνουν κάποιον ο οποίος μπορεί να κινήσει γη και ουρανό. Και είναι παράξενο πως αυτή η εξωτερική αδυναμία και η τεράστια εσωτερική δύναμη συνδέονται απόλυτα μαζί. Δηλαδή η εξωτερική αυτή, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο απραξία ή όχι πάντως πολύ πραγμοσύνη που έχει μετάνοια, έτσι. Σήμερα θέλουμε όλοι να είμαστε πολύ πράγμονες. Κανένας να έχει χρόνο, έτσι. Και νομίζουμε ότι είμαστε σημαντικοί όταν δεν έχουμε χρόνο. Και νομίζουμε ότι όταν γεμίζουμε το χρόνο με χίλια πράγματα, αυτό δεν είναι περιεχόμενο στη ζωή μας. Υπάρχει όμως πίσω από όλα αυτά μια υπερφυής απραξία, είτε με την πολυπραγμοσύνη μαζί, αν είμαστε, σας είπα έτσι, ικανοί γι' αυτό, είτε χωρίς την πολυπραγμοσύνη, πάντως είναι μια κατάσταση εσωτερική, η οποία είναι γόνιμη πάρα πολύ, δεν δημοσιεύεται προς τα έξω. Είναι σαν ένας εσωτερικός θρήνος του ανθρώπου, ο οποίος όμως φέρνει τη Βασιλεία του Θεού σε στιγμές πολύ σημαντικές, σε στιγμές κρίσιμες, του δείχνει τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Και μάλιστα εν δυνάμει, που σημαίνει ότι αυτό γίνεται αντιληπτό πολύ βαθιά, πολύ καθαρά και έχει και φανέρωση προς τα έξω το πράγμα. Η Βασιλεία του Θεού ελληνηθεία εν δυνάμει. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή είναι η κατάσταση περιεκτικά της πίστεως, δηλαδή είναι μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα, το Θεό μέσα από μια υπαρξιακή πορεία του εαυτού του, μέσω της οποίας φαίνεται να χάνει τον εαυτό του, αλλά βρίσκει τον εαυτό του στην πραγματικότητα. Και μάλιστα αυτό που βρίσκει είναι κάτι πολύ περισσότερο, απείρως περισσότερο από αυτό το οποίο έχασε. Και τότε το θαύμα είναι μια πολύ κοντινή κατάσταση. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξωφρενική. Και πάντως δεν ζούμε για το θαύμα. Ζούμε για όλο αυτό το μεγαλείο του ανοίγματός μας στο Θεό που έχει ανοιχτεί σε εμάς. Και αυτό το πράγμα είναι ήδη θαυμαστό. Και αυτό το πράγμα ήδη μας μεταφέρει στη σταυρική και αναστάσιμη ατμόσφαιρα της Βασιλείας έτσι του Θεού. Πρέπει κανείς να πει κάτι. Ο άνθρωπος και του λέει, δεν μπορείς να μαθητές σου να φάμε καλά το παιδί.
αν μπορείς εσύ, κάν' το καλά. Ο ίδιος ο πατέρας είναι γεμάτος πόνο για το παιδί του, τον βιώνει χρόνια ολόκληρα αυτό το πόνο. Αυτός ο πόνος τον έχει κάνει να βλέπει το παιδί του έξω από αυτόν, έξω από τη δική του, ότι ο ίδιος δεν ευθύνεται για τίποτα, αλλά το παιδί του ήρθε μια συγχωρά και ο πατέρας υποφέρει για αυτή. Τα λόγια που του λέει ο Κύριος όμως είναι σαν που λέει. Λέει, δεν μπορούσε να κάνω τίποτα με αυτές, εσύ αν μπορείς, κάνε κάτι. Τα λόγια που του λέει όμως παρακάτω, λέει, όλα πάντα δυνατά το πιστεύω, το πιστεύονται, και ο ίδιος εκείνη την ώρα σαν παράδειγμα, σαν να βλέπει για πρώτη φορά τον εαυτό του, να βγάζει μπροστά σε κάποιες ευθύνες. Δηλαδή ο Κύριος με την κουβέντα του, του λέει ότι είναι ερχόμενη και είναι αδύναμη, αλλά και εσύ από την πλευρά σου, ας πούμε, έχεις κάποια ευθύνη όλη αυτή την κατάσταση. Κάτι τέτοιο φαίνεται σαν να του λέει. Και εκείνος για πρώτη φορά φαίνεται, συνειδητοποιεί τι του γίνεται και λέει, ναι Κύριε, λέει, βοήθημε την απιστία. Δηλαδή, όταν το βοήθημε, είναι μια κραυγή του, σαν να καταλαβαίνει για πρώτη φορά ότι ο ίδιος έχει κάποια σχέση με αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εν πάση περιπτώσει, ο Κύριος ήθελε κάτι να του πει. Ότι δεν είμαστε άνθρωποι που πολλές φορές συμβαίνει στο περιβάλλον γύρω μας. Δεν ξέρω αν είναι. Ναι. Αν είναι αυτό. Αυτό ακριβώς εννοούσα και εγώ όταν είπα ότι όταν λέει ο γενεάπιστος και διαστραμμένοι, δεν είναι μόνο τους παθητές, τώρα και αυτό ναι. Είναι ο ίδιος ο οποίος είναι άπιστος, είναι ο ίδιος ο οποίος δεν ζει τίποτα σημαντικό και τίποτα βαθύ στη σχέση του με τον Θεό. Γι' αυτό και δεν έχει καμιά παρησία ο ίδιος. Δεν μπορεί να πει ο ίδιος καταρχήν, Θεέ μου, θεράπευσε το παιδί μου. Και πάει σε κάποιον άλλον. Και μάλιστα μπορεί να είναι και μια μομφή εδώ στους μαθητές. Πήγα και δεν τους θεράπευε. Πήγα και δεν μου το κάνανε αυτοί. Κάνε το εσύ τώρα. Καταλάβατε, ακριβώς γι' αυτό ο Χριστός αμέσως κάνει αυτή την τομή και τον φέρνει μπροστά στην, όχι την εξωτερική, αλλά την εσωτερική, την πνευματική του κατάσταση και του λέει, κοίταξε, αν μπορείς να πιστέψεις, πάντα δυνατά το πιστεύονται, σαν να του λέει ότι η απιστία σου το έφτιαξε αυτό. Έτσι, ναι. Οι μαθητές δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Ήταν αβάπτιστοι ακόμα. Ήταν κάποιοι οι οποίοι βλέπαν και ακούγανε. Δεν ήταν κάποιοι οι οποίοι. Δεν ήταν. Εμείς είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τους μαθητές. Εάν δεν έχω τη χάρη και την ικανότητα αυτό που βλέπω και ακούω να το κάνω, να το βρω, να δω τι είναι, όχι. Και ο όχλος έβλεπε και ο κόσμος έβλεπε και οι πεντακισχύριοι. Αυτοί οι πεντακισχύριοι που μαζί με τα γυναικόπαιδα ήταν καμιά δεκαπενταριά χιλιάδες, ήταν άνδρες μόνο οι πεντακισχύριοι, πώς ήταν τα γυναικόπαιδα. Αυτοί σταυρώσαν τον Χριστό μετά από λίγες μέρες. Έβλεπαν λοιπόν και αυτοί και άκουγαν. Καταλάβατε, βλέπετε ότι η πίστη είναι μια πολύ προσωπική σχέση. Πάρα πολύ προσωπική. Η πίστη είναι μια κάθοδος στο μυστήριο του εαυτού μου και στο μυστήριο του Θεού. Η πίστη είναι μια πολύ 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 πολύ, που το ξαναλέω, προσωπική σχέση που μόνο εγώ μπορώ να έχω μετά του Θεού. Δεν είναι η πίστη απλώς του γείτονα, ούτε η πίστη του γέροντα. Είναι η δική μου πίστη. Με ένα πολύ προσωπικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο συναντάω τον Θεό. Και τον συναντώ στην πολύ πολύ ιδιαίτερη του προσωπική επίσης υπόσταση. Είναι μια μυστική σχέση. Μια σχέση όπου και εγώ και ο Θεός βρισκόμαστε σε πάρα πολύ προσωπική στιγμή. Καταλάβατε. Γι' αυτό οι πατέρες χρησιμοποίησαν στην περίπτωση αυτή όρους και λέξεις που προέρχονται από την εμπειρία του έρωτος και του γάμου. Και μίλησαν για την αμίαντον κίτην, για ουράνιον γάμων. Γιατί ακριβώς μίλησαν για νύμφη ψυχή και νυμφίο Χριστό. Ακριβώς διότι η πίστη είναι τέτοια τάξεως γεγονός. Δεν είναι η πίστη μια εξωτερική συμμόρφωση. Πίστευε ρε, γιατί πιστεύει ο πατέρας σου και η μάνα σου. Δεν μπορεί αυτό ο άνθρωπος να πιστέψει έτσι.
ή πίστευε διότι απέναντι σου έχει κάποιον πανίσχυρο. Τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Δεν αλλάζει όμως η ζωή τους. Η πίστη λοιπόν είναι αυτή η κάθοδος στο πολύ πολύ προσωπικό. Και έτσι ο Θεός ως πρόσωπο συναντά τον άνθρωπο ως πρόσωπο με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και γίνεται ο Θεός μου. Είμαι ο Θεός, λέει, του Αβραάμ, του Ισαάκ, έτσι, του Ιακώβ. Δεν λέει απλά ο Θεός. Είναι ένας Θεός που φτιάχνει σχέσεις. Πολύ προσωπικές. Έτσι. Και σίγουρα, Πάτερ, και τον άνθρωπο το συναντά στην ιδιαιτερότητά του. Ναι, ακριβώς, αυτό. Συνεπώς, πόσο λάθος είναι να κρίνουμε εμείς τον συνάνθρωπο που δεν γνωρίζουμε ούτε καν το λάθος της ψυχής του, ενώ αυτό το γνωρίζει ο Θεός. Και μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη αυτός, που εμείς δεν μπορούμε να διανοηθούμε εμείς η τάχα εντάξει με τον Θεό, όταν θα πάμε στα εξωτερικά μόνο. Και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με την νηστεία προσευχή. Είναι κάτι πολύ ωραίο, ότι η νηστεία δεν είναι κάτι το καθορισμένα, έτσι, το τυποποιημένο που πρέπει να ακολουθούμε, αν είναι και αυτή η έκπληξη αυτής της σχέσης με τον Θεό, που μου ανοίγει μέσα το μονοπάτι αυτό, την πορεία αυτή. Και θα ρωτούσα, σχετικά με την προσευχή, γιατί λέγεται συχνά, και πιθανόν είναι και σωστό, ότι κάνω την προσευχή και τυπικά. Και θα έρθει αυτή η στιγμή όπου θα ανοίξει αυτή η προσωπική σχέση. Προσωπικά είμαι υπέρ της του ανοίγματος αυτού από την αρχή. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν ανοίξει σε αυτή τη σχέση με τον Θεό, μπορεί να ανοίξει στην πορεία μέσα από ένα πρέπει, ένα κανόνα που πρέπει να κάνω. Δηλαδή, στη στιγμή προσωπική του καθένα, όπου σχίζεται αυτό το παραδέχτημα και βλέπεις και λες, όπου αυτό ήταν. Εγώ δεν το αντιλαμβανόμουν τόσο καιρό και έκανα διάφορα τυπικά επιδείγματα και αυτό δεν το καταλάβαινε. Όχι, η καθημερινή προσευχή και μάλιστα η ημερήσια αυτή λατρεία έχει κάθε λόγο ύπαρξης. Έτσι, διότι αν λείψει και αυτό, θα χάσουμε και τα άλλα, να το ξέρετε. Είναι ένας ιστός, ένας σκελετός που κρατάει το οικοδόμημα. Σίγουρα, αλλά δεν πρέπει να γίνεται σε αυτό το επίπεδο σχέση. Ναι, αλλά ακριβώς επειδή η σχέση αυτή έχει την πολυτέλεια αυτού του εξέφνης, έτσι. Και πράγματι, ναι, γίνεται ένα είδος ελάμψεως στον άνθρωπο, αλλά αυτή η έλαμψη για να γίνει πρέπει να υπάρχει προσευχή, να υπάρχει ένα υπέδαφος προσευχής. Δηλαδή πώς θα έρθει. Επομένως, βλέπετε, η Εκκλησία έχει την νυχθήμερη λατρεία και στα μοναστήρια, αλλά και στις ενορίες ακόμα. Και σε εμάς όλοι μας έχουμε ένα μικρό κανόνα προσευχής. Ακριβώς διότι αυτό συντηρεί τη χώβολη αυτή, από την οποία θα ξεπηδήσει η σπίθα. Αλλά βεβαίως, αν δεν υπάρχει χώβολη και στάχτη καθόλου, δεν θα ξεπηδήσει τίποτε μάλλον. Μάλλον. Ξέρω ότι εγώ εξαιρέσεις υπάρχουν πάντοτε. Ναι. Σχετικά με την απέκτηση και τις απώλειες του. Δηλαδή, τι γνώσεις έτσι λοιπόν. Τι τελικά είναι αυτό που χάνεις. Τα παραπανήσια κοιλάς. Δηλαδή, αυτό το οποίο χάνει κανείς, στην κυριολεξία είναι αυτό που θα ήθελε πολύ να χάσει, αλλά δεν μπορεί να το χάσει για κάποιο λόγο. Χάνει την κυριολεξία, το λέω σε ένα τελευταίο μου βιβλίο κάπου, σχολιάζω αυτό το, με αφορμή κάποιο φιλόσοφο έτσι άπιστο, αυτό το έλυση με σκάνδαλο, Ιουδαίος, έλυση δαιμορία, Ιουδαίος με σκάνδαλο, έλυση δαιμορία. Και λέω ότι αν γέννηται κανείς μωρός, δεν θα χάσει και τίποτα σοβαρό. Δηλαδή, αν πρόκειται να χάσει μια φιλοσοφία σαν κι αυτή που οδηγεί ουσιαστικά σε τόσα διέξοδα. Αυτό το οποίο χάνομαι, και εδώ είναι, βλέπετε, και αυτό μια αιτία ευγνωμοσύνης για το Θεό, αυτό το οποίο ουσιαστικά φαίνεται να καταθέτουμε, είναι κάτι από το οποίο θα θέλαμε ούτως ή άλλως να απαλλαγούμε. Καταλάβατε. Είναι σαν να μας φέρνει ο Θεός στο καταφύσιν προτού μας ανοίξει μια μικρή θηρία να δούμε το υπερφύσιν. Δηλαδή,
όλα αυτά που, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά όλα αυτά που παίρνει από μένα ο Θεός, να μιλήσω τόσο προσωπικά, οτιδήποτε θέλει να μου πάρει, και εγώ δεν το δίνω κιόλας εύκολα, πάντως αν το δώσω, τι ευτυχία νιώθω που το έδωσα. Και λέω, Παναγία μου, είναι αυτό σταυρός ή είναι αυτό το πράγμα επέμβαση σωτήρια, ήδη. Καταλάβατε τι λέω. Σου λέει, κοίταξε να δεις, συγχώρεσε τη γυναίκα σου. Και μόλις τη συγχωρείς, ανακαλύψεις είναι ένα αγαπητικότατο πλάσμα. Και δεν το βλέπεις 20 χρόνια, 30 χρόνια. Τι είναι αυτό τώρα. Σταυρός είναι αυτό ή Ανάσταση. Βλέπετε ότι είναι σταυροαναστάσιμα τα πράγματα. Φαίνεται σαν σταυρός πάντοτε. Προσέξτε κάτι, να πω μια αλήθεια που είναι, τη λένε οι πατέρες και δεν επαναλαμβάνουν. Μετά Χριστόν όλοι οι σταυροί είναι ελαφροί. Γιατί τον σήκωσε εκείνος το σταυρό, το βαρύ. Ο φορτίο μου ελαφρών και ο Χριστόν, ο ζυγός μου ελαφρός, το φορτίο μου ελαφρό και Χριστόν, πώς το λέει. Γιατί είναι το φορτίο αυτό. Γιατί το σήκωσε εκείνος. Το σήκωσε εκείνος το βαρύ σταυρό. Όλο τον παραλογισμό και το θάνατο που κουβαλάμε, τον σήκωσε. Γι' αυτό και όταν κανείς το σηκώσει, φαίνεται σαν σταυρός. Στην πραγματικότητα όμως, με τη χάρη του σταυρού του δικού του, γίνεται ελαφρός και βλέπουμε ότι οι συνέπειες είναι υπέροχες. Και δεν βλέπουμε ότι δεν είναι σταυρός τιμωρίας, αλλά σταυρός ευδοκίας παραδόξως. Εδώ θα πρέπει να είναι σταυρός τιμωρίας. Αυτό είναι ένα θαύμα που κάνει το Πνεύμα το Άγιο, μόλις αποφασίσω να σηκώσω κάτι. Συμβαίνει λόγω της σταυρικής θυσίας του Χριστού αυτό το πράγμα, πώς θα το πω έτσι. Επειδή κάθε σταυρός που τον σηκώνω για χάρη του, τον σηκώνει εκείνο. Βέβαια στα πρώτα βήματα εγώ θα τον σηκώσω. Και εδώ δοκιμάζει τον αρχισισμό μου, η φαντασία του κακού κλπ. Θα πάθω. Έτσι. Μόλις όμως αυτό το σταυρό σηκωθεί και καταλάβω ότι ναι, δεν ήταν αυτό το πράγμα το φοβερό, το πολύ φοβερό, το εξοδοτικό που νόμιζα ότι θα πάει. Βλέπω τις άλλες, την άλλη πλευρά, η οποία είναι οι δωρεές αυτή τη κατάσταση. Πόσες οικογένειες με μια ασθένεια, με μια συμφορά δεν αγαπηθήκαν ξανά, δεν ενωθήκαν ξανά. Πόσοι άνθρωποι μέσα από μια συμφορά, μια ασθένεια δεν βρήκαν τον Θεό και την ευτυχία τους στη συνέχεια. Που είναι σταυρός, αλλά σταυρός ο οποίος όχι ο Κύριος στην αθιστία του πατέρα, ναι, ως προς την δύναμη του Χριστού να του θεραπεύσει τον γιο, όχι ως προς το ότι το πνεύμα το ακάθατο είχε καταλάβει τον γιο, το ότι έφυγε αυτός επειδή ναι, ναι, δεν δείχνει τέτοιο θέμα, όχι. Δεν συζητιέται καν ποιος θέει και τι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το παιδί είναι στην κατάσταση αυτή και επειδή ο πατέρας είναι έτσι όπως είναι. Δεν μας επιτρέπει τίποτα να το υποθέσουμε αυτό. Αλλά εκείνο το οποίο μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα είναι ότι η τωρινή κατάσταση είναι μια κατάσταση για την οποία ευθύνεται ο πατέρας. Ξεκάθαρα. Είναι η αδυναμία να περάσει. Να περάσει τον χώρο της πίστης και αυτός ο ίδιος και οι μαθητές προφανώς, αλλά και αυτός ο ίδιος. Και αυτό για το οποίο όλη η συζήτηση αυτή γίνεται είναι ακριβώς για να δούμε τις ιδιότητες της πίστης και να δούμε ποια σχέση έχει η πίστη με το θαύμα. Δεν είναι το θαύμα που προκαλεί την πίστη. Είναι η πίστη. Δηλαδή αυτή η αναζήτηση, το ξαναλέω, όταν λέω πίστη, εννοώ την άνευ όρων αναζήτηση του Θεού. Δεν θέτω όρους του Θεού. Δεν λέω, κοίταξε, φτιάξε μου εκείνο και θα πιστέψω. Καταλάβατε. Όμως έχουμε την ευθύνη των γονιών για το τι είναι τα παιδιά τους. Αμαρτία γονέων, παιδιά. Δεν ξέρουμε εδώ τι ακριβώς γίνεται. Καμιά φορά υπάρχουν και άλλες αιτίες. Μπορεί να γίνεται αυτό και για τη θεραπεία αυτή του πατέρα. Και την δική του θεραπεία. Δηλαδή να δίνεται για να φτάσει αυτή η κατάσταση της λυτρώσεως στο τέλος. Έτσι. Να φτάσει αυτό το πράγμα να. Ναι. Βεβαίως, να πω αυτό και να τελειώσουμε, η κατάσταση στην οποία κανείς αναγνωρίζει την απιστία του, όπως είναι εδώ, και την αναγνωρίζει μάλιστα σπαραχτικά και την αναγνωρίζει με έναν τρόπο
εν μετανία ήδη. Ήδη αυτό είναι μια κατάσταση εισαγωγής στην πίστη. Γι' αυτό και εκείνη τη στιγμή ο Χριστός θαυματουργεί. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή μπορεί να τον βοηθήσει το θαύμα. Εκείνη τη στιγμή, επειδή έχει πάρει μια κατάλληλη στάση. Η στάση του είναι αυτό που είπα, αναγνώριση της ανεπάρκειας, αναγνώριση της απιστίας, αναγνώριση με ένα σπαραχτικό τρόπο μάλιστα. Και τη στιγμή εκείνη είναι πλέον η δύναμη του Θεού δυνατό να δράσει. Και να προφανώς να διορθώσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Το γιατί εγώ πόσο φορές να καταλάβω ότι έχω πίστη για να μπορέσω να βοηθήσω και έναν άπιστο. Το πόσο αγαπούμε τους εχθρούς. Ότι ο προβολέας είναι πάνω στο πατέρα του παιδιού. Όσο το παιδί του, παρόλο που είναι ένα δύστιχο πλάσμα και πάνω λέγει κανείς ότι αξίζει συμπόνιες και τα λοιπά. Ο προβολέας του παιδιού μέχρι στον πατέρα του παιδιού για να δείξει ένα χαρακτήρα, έναν άνθρωπο. Απέναντι σε έναν. Ναι. Όταν αγαπάμε τους εχθρούς, έχετε δίκιο. Νομίζω εδώ δείχνει και μια ιδιαίτερη παρουσία ισχυρού δαίμονα. Είναι. Γιατί λένε κάποιοι πατέρες ότι υπάρχουν μερικά δαιμόνια που δεν βγαίνουν εύκολα. Τα δαιμόνια της απιστίας. Και δείχνει και την ισχυρότητα του δαίμονος. Το εμπροσευχή και η νηστεία είναι μια τελεία εγκατάλειψη στο Θεό για να μπορεί τι έδινε να δώσει. Αλλιώς, ας πούμε, εμείς οι ιερείς με την ερωσύνη μπορούμε να βγάλουμε ένα δαιμόνιο. Η ερωσύνη. Ας δεν έχουμε πολύ πίστη. Αλλά μερικά δαιμόνια που δεν βγαίνουν. Και χρειάζεται την ίδια την παρουσία του Θεού. Και ο πατέρας αυτός ήταν άτυχος, ας πούμε, σε αυτό το σημείο. Διότι χρειαζόταν ακριβώς η μεγάλη πίστη εδώ. Να πω κάτι στην κυρία αυτή. Η αγάπη για τους εχθρούς είναι στο βαθμό που την επιτυγχάνουμε, γιατί δεν έχει πολλά επίπεδα, έτσι. Το πρώτο επίπεδο είναι να το αποδώσεις αυτά που σου κάνει, ας πούμε. Ένα άλλο επίπεδο είναι ένα αστολογισμό, να μην τον θεωρήσεις ότι είναι τόσο στραβός, όσο φαίνεται. Υπάρχουν επίπεδα. Όταν αναβούμε... Αν μπορούμε να βοηθήσουμε... Τι είπατε? Η δικιά μου την πίστη, δεν ξέρω πώς είναι, δεν ξέρω. Αλλά αν μπορούμε να βοηθήσουμε τους κυριαρούς χριστιανούς, ή να τους σε θέματα υγείας, Ναι, δεν είναι το θέμα να βοηθήσουμε. Ξέρετε κάτι, για να φτάσει κανείς να βοηθήσει, πρέπει και ο ίδιος αλλά και ο Πάσχων να έχουν φτάσει σε μια παράθεση του εαυτού του στο Θεό πολύ υψηλή. Δηλαδή, για να θεραπεύσει κανείς, να θεραπεύσει ο Θεός έναν ασθενή, ας πούμε, εμείς προσευχόμαστε. Πρέπει να προσευχόμαστε με τέτοιο τρόπο, ώστε οτιδήποτε συμβεί, να είμαστε έτοιμοι να το ασπαστούμε. Καταλαβαίνετε, να είναι η προσευχή μας, ή δυνατόν και το ασθενούς η προσευχή, μια παράθεση στο θέλημα του Θεού και μια ετοιμότητα να το δεχθούμε το θέλημα αυτού του Θεού. Σαν πρόθεση. Όχι θα είναι, εντάξει. Και βέβαια τότε απαντά και ο Θεός, νομίζω καλύτερα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τα πατερικά. Ένας διάλογος μεταξύ του Μεγάλου Αντωνίου και του καλυμμένου που πήγαν να τον επισκεφθούν που τους είπε πήγαν μερικοί άνθρωποι στον Μεγάλο Αντώνιο για να το ζητήσουν συμβολή πνευματικής ζωής. Τι θέλουν, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε, όχι να σώσουμε τους άλλους, να σωθούμε. Και λέει να αγαπάτε τους ανθρώπους. Λέει δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τότε λέει μην τους μισείτε. Ούτε αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Λέει να μην τους κρίνετε. Λέει ούτε αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και λέει στον επιτακτικό δώστε τους λίγο τρεχαλά να φάνε για να φύγουν γιατί δεν έχουν πρόθεση αυτή. Λοιπόν,